οποία μπαίνουμε εδώ πέρα, ενώ ουσιαστικά μιλάμε για το ίδιο πράγμα, μερικές φορές όμως, σε ό,τι αφορά τα ισίοντα, καλό είναι να τα ξέρουμε εδώ πέρα και να γίνω σαφής το τι ακριβώς σημαίνει στην περίπτωση εδώ. Επειδή πέρα εδώ είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και αποφασίζει καμία αντίρρηση. Πράγματι έτσι πότε, όπως ακριβώς το είπα. Ο κ. Ρούσκας έκανε, αν είχα λάθος εσείς ή ο κ. Παπαναστασίου, ένσταση κατά της απόφασης. Εγώ. Εσείς, ναι. Λοιπόν, κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Εκδίδεται λοιπόν η απόφαση, η απορριπτική κατά της ένστασης από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Και αυτό το οποίο λέει αποκεντρωμένη είναι ότι ουσιαστικά δεν μπορούμε να πούμε όχι στην παράταση, διότι τη δικαιούται από τον νόμο ο ίδιος. Όχι τώρα που μπλέξαμε. Εδώ έχουμε μπλέξει και σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν έχω κανένα πρόβλημα με κανέναν, ούτε δικό μου ούτε δικό σας. Αν είναι δικό σας, μπορώ να το πω περισσότερο για τον χωριό σας. Και αφορά περισσότερο το χωριό και αφορά και τη λειτουργία του καταστήματος. Και θα σας το εξηγήσω γιατί. Λοιπόν, η αποκεντρωμένη. Εντάξει, δεν θέλω να πω παραπέρα. Λοιπόν, η αποκεντρωμένη διοίκηση λοιπόν λέει ότι δεν μπορεί να μην εκτελεστεί η απόφαση της παράτασης, δεν είναι δικαίωμα του, προς έξι βάση την ομοθεσία. Από εκεί και ύστερα, τα υπόλοιπα αφορούν διαδικασίες άλλου είδους. Τι διαδικασίες? Δεν πλήρωσε. Δυστυχώς, δεν φαίνεται πουθενά το όνομά. Φαίνεται ότι υπάρχει ένας λογαριασμός που αναφέρει μάλιστα κοινοτικό γραφείο. Κοινοτικό γραφείο. Μετά το διαχωρισμό ο οποίος έγινε του καταμετρητή του ρεύματος στην πλατεία των Καριών, το συγκεκριμένο, ο συγκεκριμένος καταμετρητής αναφέρεται την ονομασία κοινοτικού γραφείου. Δεν μπήκε το όνομά του. Δεν του ζητάτε ευθύνες γιατί αυτά είναι το 2013. Δεν την πλήρωνε όμως τώρα. Ο διαχωρισμός δεν έπρεπε να γίνει από τότε. Τα πλήρωνε τώρα. Ανοιξαρτήτως αν το πλήρωνε ή όχι. Δεν. Κατά μπορεί να πλήρωσε με το τέλειο. Λοιπόν, προσέξτε, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Ούτε τώρα, ούτε μετά. Ούτε, συγγνώμη, ούτε τότε, ούτε μετά. Ζήτησα λοιπόν, όπως όφυλα. Ζήτησα από τη ΔΕΗ να στείλει όλους τους λογαριασμούς, όλους αυτούς, του συγκεκριμένου καταμετρητή. Τους πήρα. Πώς είναι? Τους πήρα. Γύρω στις 4.000 τόσο είναι. Όλο μαζί. Από όλα τα βρήκα πριν. Όλα μαζί. Όλα. Λοιπόν, αυτό το οποίο μπορούσε να κάνει ο Δήμος, την νόμιμη διαδικασία, υπάρχουν δύο πράγματα που λέει η απόφαση. Εξάλλου έφυγαν και στην επιτροπή του άνθρωπου 150 και έλεγε. Δεν ξέρω τι απόφαση θα βγει. Δεν είναι τελειωμένο φράσο, δεν χρειάζεται. Δεν ξέρω. Ήταν δικηγόρο εκεί ο δικό. Τι εννοεί. Τώρα δεν χρειάζεται που βγει. Δεν πήγε κανένα από το Δήμο. Ξέρω που πήγε. Δεν πήγε από το Δήμο. Είναι χειρότερο από το Δήμο. Δεν πήγε από το Δήμο. Δεν πήγε κανένα. Θέλω να αναλύσω ακριβώς πώς έγινε. Μα ξέρουν πού πήγε. Αν πήγε κάποιος δεν το ξέρουν. Όχι του Δήμου. Από πού. Λοιπόν, και μαθαίνω, δεν ξέρω, δεν με αφορά πώς λειτουργήσε η Επιτροπή του Άρχιου. Δηλαδή ούτε ένα ξέρω, ούτε από όπως υπάρχει. Ούτε από όπως υπάρχει. Λοιπόν, εκείνο το οποίο είπε είναι ότι εφόσον ο Δήμος έχει να κάνει αυτό που λέει πλήρωσέ το, δεν μπορείς να κάνεις διακανονισμό πρώτο. Διότι δεν είναι στο όνομά σου. Συζητήθηκε ο διακανονισμός. Δεν μπορεί να γίνει διακανονισμός. Δεν είναι βεβαιωμένο στο όνομά της τίποτα. Είναι κοινωνικό γραφείο. Άρα λοιπόν δεν μπορούσε να γίνει διακανονισμός και οι διακανονισμοί έληξαν στις 30 Νοεμβρίου. Ποιο είναι το επόμενο βήμα. Αν ήθελε να τα πληρώσει όμως, συγγνώμη, όλα. Έκανε διακανονισμό. Όχι, μόνο 4 χιλιάδες και ήταν 40 το μήνα. Διακανονισμό δεν γινόταν. Έπρεπε να τα πληρώσει όλα του που λέμε. Δεν υπάρχει διακανονισμό. Άρα λοιπόν η επόμενη κίνηση είναι αγωγή. Η οποία αγωγή αποφασίστηκε από την Οικονομική Επιτροπή και ανατέθηκε στην δικηγόρο η άσκηση αγωγή. Τώρα. Πάμε να πάμε λίγο. Ναι, αυτό μπορούμε να κάνουμε. Εδώ είναι η πίσω. Μπορούμε. Φυσικά. Μπορούμε, αν θέλετε, να καταγγείλουμε τη σύμβαση με τις όποιες, αν μπορούμε ή όχι, με τις όποιες προσφυγές μπορεί να κάνει ο ενδιαφερόμενος κλπ. Εγώ δεν έχω αντίρρηση. Αυτό όμως το οποίο υπάρχει ως πρόβλημα και το ξέρουμε πολύ καλά, είναι πράγματι αυτό της Υπουργικής Άδειας. Τι να πω, πες το. Μισθωμένο ήταν έτσι. Μισθωμένο ήταν. Έγινε και επέκταση του καταστήματος, πραγματικά υπάρχει ένα πρόβλημα. Μου λέτε γιατί αυτό το πρόβλημα ήταν το μικρό της νομίας. Μα εμείς δεν κάναμε καμία αγωγή, μου αναφέρετε συνέχεια την Ελλάδα εδώ πέρα. Για την Ελλάδα έκανε αγωγή η σημερινή δημοτική αρχή. Δεν έκανε
τις βάζω το 72. Δεν κάνεις προσφυγή. Αγωγή λένε, αγωγή στα δικαστήρια. Στα δικαστήρια. Το άρθρο 152. Το άρθρο 152 είναι υποχρέωσή μας όταν μια απόφαση του Δήμου ακυρώνεται από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Είναι υποχρεωσή μας να πάμε στην επιτροπή του άρθρου 152. Είναι δικαστήριο αυτό. Άμα δεν προσφύγαμε, πότε προσφύγαμε. Δεν μπορείτε να. Αφού την κύριε Ζώνη, κύριε Δήμαρχε, πότε προσφύγατε. Για ποιο πράγμα. Για τη δόλια, τη άρθρου 152. Ακούστε κάτι. Η προσφυγή στην Ελλάδα υπήρχε εξαρχής θέμα. Και το ξέρετε πολύ καλά. Η έξοδος από το μνήστιο δεν έγινε γιατί έγιναν διαδικασίες εδώ νόμιμες για τη συνέχεια της διαδικασίας παράτασης. Αλλά έγινε διότι όφιλε το ποσό των 30.000 ευρώ περίπου για το οποίο εσείς το κάνατε αγωγή. Αν μην τα λέμε τώρα κρυφά, τα λέμε τον παραδείγμα. Έτσι, έτσι. Καλώς ή κακώς έτσι. Σας λέω λοιπόν, βλέποντας και το πρόβλημα της οικονομικής άδειας, που υπάρχει πρόβλημα, εάν θέλετε, καμία αντίρρηση, εσείς από το χωριό και ο πρόεδρος του Ιωσήρου Διάννη, γιατί προσέξτε, αν για άλλους λόγους σταματήσει η λειτουργία του καταστήματος, κανένας άλλος πια δεν μπορεί να έχει προτάσει. Όπως θέλετε. Εγώ δεν έχω αντίρρηση πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν θέλω όμως να μην γίνει ένα χωριό και να κλείσουμε τα μαγαζιά. Τότε λοιπόν κύριε Δήμαρχε, για να πάρουμε απόφαση όλα τα κοινοτικά καταστήματα, να πληρώνουμε το ρεύμα. Αυτό είναι το πιο δίκαιο σε όλους. Αυτό υπάρχει για όλους. Άμα υπάρχει για όλους, είναι για όλους. Όλοι είναι ο κοινοτικός. Οι υπόλοιποι γιατί να πληρώνουν. Δεν είπατε κάτι τέτοιο ίσα ίσα. Και εδώ εγώ το δέχομαι αυτό. Όχι εσύ να είστε καλός και εμείς να είμαστε κακοί. Φυσικά. Στη ΔΕΗ. Δηλαδή μέχρι τώρα έχουμε πληρώσει ρεύμα πού ο Δήμος. Στη Δόλιανη, όλος τυχαίος και στις Καρδιές. Όλος τυχαίος. Που μάρτυρας στη Δόλια πήγε ο Σαμέτς από τις Καρδιές. Τώρα σε παρακαλώ τώρα, να μην κάνει μια ωραία στην Κεραμίδια, τώρα να μην το πούμε τι έχουμε. Εντάξει τώρα, ας μην επιδαδούμε σε αυτό. Τέτοια επιχειρήματα, αλλά για ανθρώπους, λοιπόν νομίζω ότι δεν στέκουν. Εντάξει δεν στέκω. Πώς δεν στέκω. Ήξερα το σύστημα πώς μέσα στο πολλαπλό του Δήμου, το αφήσα να πλήρωτο. Δεν υπάρχει ένα σύστημα. Πώς δεν υπάρχει. Η ΔΕΗ, σας το λέω εγώ, είναι πολύ απλό. Να σας το πω κάτι. Η ΔΕΗ όταν βάζει τα ρεύμα στον πολλαπλό, δεν είναι υποχρεωμένα να υπάρχει στον Δήμο. Όχι. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Η ΔΕΗ, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Αν ένας δονεσμός, ο οποίος αναφέρει το Δήμο ή νομικό πρόσωπο του Δήμου και δεν πληρώνεται για μεγάλο διάστημα και έρχεται ξεχωριστός, τότε το εντάσσει στον πρόσωπο του Δήμου. Δεν σε ρωτάει καν. Αν ξέρετε διαφορετικά πράγματα, εγώ ξέρω ότι δεν είμαι έκπαλο και ενημερώνει το Δήμο. Τώρα, για την περίπτωση τη Δόλια που ρώτησα, μου είπαν ότι ο Δήμο ενημερώθηκε. Εντάξει, αφήσω να ρωτήσω εσά. Εσεί ρωτήσατε και εμά δεν μα απαντάνε. Εντάξει. Προχωρούμε. Προχωρούμε στο θέμα αυτό. Ήδη έχει γίνει υπαγωγή, έχει γίνει αλλαγή του καταναλωτή. Εναπόκειται σε εμάς πραγματικά, αν θέλουμε να κάνουμε κάτι σε ό,τι αφορά την οικονομική άδεια. Στο λέω ανοιχτά και να είμαστε εντάξει. Οικονομική άδεια δεν πρέπει να βγει. Το Δήμο να νομοποιηθεί το κτίριο. Δεν ξέρω αν νομοποιείται γιατί πότε έγινε αυτή η επέκταση. Για να δούμε. Έχουμε πρόβλημα. Τα λέω και δημόσια και καλά. Πάντως η απόφαση αυτή που πήραμε Δήμαρχε δεν επισταθεί με αυτή με το συμφωνήμα που υπογράψαμε. Αυτό είναι. Καμία αντίρρηση. Και θα φέρετε να πάρετε καινούργια απόφαση. Καμία αντίρρηση είμαστε τώρα που κουβεντιάζουμε και με τι τουρκικέ. Είπε να το φέρει, αλλά δεν το είστε μα. Είναι γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Σα είπα, υπάρχει πρόβλημα. Να το πει θέμα, είμαστε να το φέρει. Υπάρχει άλλο είδο πρόβλημα να το πει. Στο προηγούμενο συμβούλιο μου είπε εδώ πέρα απάντηση ότι θα το φέρουμε θέμα στο επόμενο συμβούλιο. Σα είπα, δεν μπορούμε να αποφασίσουμε. Εγώ σα είπα τι ακριβώ απάντησε η αποκεντρωμένη διοίκηση πάνω στο θέμα. Η αποκεντρωμένη διοίκηση όμω δεν είχαμε το ποσό ότι χρωστάει 4.000. Το καλαμπί στο φρού, εφόσον χρωστάει, το έχει γράψει μέσα στην απόφαση. Προχωρούμε λοιπόν στο επόμενο. Και θα συζητήσουμε γι' αυτό, δεν το αφήνω. Δεν το αφήνουμε. Λοιπόν, πάμε στο γήπεδο των Κύπρων. Στο γήπεδο των Κύπρων. Είπε η κυρία Αντιδήμαρχος προηγούμενα ότι έχετε αναγκάγει ένα θέμα σε πολύ σπουδαίο τη στιγμή που δεν ήταν τίποτα. Ένα τίποτα. Ανάδειξη ενός χώρου που έτσι κι αλλιώς αυτός ο χώρος χρησιμοποιούνταν ανέκαθεν για διάφορες εκδηλώσεις από που γήπεδο μέχρι εκδηλώσεις του Γενικού Συλλόγου και μέχρι είδους άλλες εκδηλώσεις. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το οποίο λέμε του τη διοικησία. Προσέξτε τι λέει ο ιερέας που διαβάσατε στην επιστολή σας. Αν θέλετε να ξαναδιαβάσετε και προσέξτε το ερώτημα που θέτει. Το Δήμο. Ρωτάει το Δήμο
αν έχει του υπηρεσίε η Εκκλησία. Αυτό δεν είναι. Διαβάστε. Ναι, κύριε Δήμαρχε. Τι, ποιο ρωτάει. Γιατί μα λέτε ψέματα. Έτσι. Πα, λέω καλά ψέματα. Ένα λεπτό. Επαναλαμβάνω. Επιτρέπετε το διάλογο. Πετε μου, αν λέτε. Επιτρέπετε το διάλογο. Δεν έχω καμία αντίρρηση προσωπικά να γίνει οτιδήποτε. Αλλά ο κύριος Βλάχος ήρθε και μας είπε έχω συμβόλια, έχω εκείνα, έχω εκείνα. Δηλαδή πόσο πιο απλά πρέπει να τα πω. Ναι. Ότι μας λέτε ψέματα, ναι. γι' αυτό δεν δεχόμαστε αυτά που... Ωραία, λοιπόν, ο κύριος Βλάχος δεν αμφισβήτησε ποτέ το εκκλησιακό καθεστώς στην περιοχή. Δεν είπε ποτέ ότι αυτό δεν είναι εκκλησιαστικό. Ναι, είπε όμως κύριε Δήμαρχε ότι υπάρχει συμβόλιο. Κάναμε χωροθέτηση στα Δήμου και βάλαμε τα κάμπια εκεί. Τι δεν είναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Στην έκταση του Δήμου δεν είναι. Δεν το είπε αυτό. Δεν μα το έφερε, Δημαρχή, το ψεύδι. Δεν το είπε αυτό. Εντάξει, παιδιά, να μην κάνουμε τίποτα στην περιοχή. Ούτε κάμπια, ούτε τίποτα, ούτε τίποτα. Έμα έτσι πώ το βάζετε, λοιπόν, εγώ λέω το εξή πράγμα. Ρωτάει, ακούστε κάτι. Δεν έχει κανένα τίτλου υπηρεσία για τη συγκεκριμένη περιοχή. Έτσι τουλάχιστον έχω εγώ αυτή την πληροφόρηση. Και προσέξτε, ρωτάω ιερέα σε εμάς αν έχουν τίτλο εκείνη. Δηλαδή να ρωτήσω εγώ εσάς αν έχουν τίτλο εγώ. Προσέξτε τώρα τι λέει. Μπορεί να δοθεί τέτοια απάντηση. Ή απλά παίζουμε εδώ πέρα τώρα. Τι κάνουμε. Το ζήτημα είναι ένα. Εντάξει, θα χαθούν 10.000 ευρώ που θα μπορούσε να γίνει εκεί πέρα μια ολόκληρη παρέμβαση σε μια περιοχή πάρα πολύ όμορφη. Αυτό θα τα πιέζω. Και αν αυτό μα προσθέτει χαρά. Καλό. Αυτά τα υπόλοιπα που λέγονται για τη Μητρόπολη, πραγματικά, όταν δημιουργήθηκε το θέμα, άρχισε η Μητρόπολη να το ψάχνει με τον ίδιο με τον Σύρμα. Η αρχική μας συνεννόηση με την Μητρόπολη ήταν να κάνουμε μια προγραμματική σύμβαση, θεωρώντας ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα. Βέβαια, όταν αρχίσαν θέματα να μπαίνουν από διαφόρους, και η Μητρόπολη, φυσικό είναι να εξαντλεί την νομοθεσία ή οτιδήποτε διαδικασίες που υπάρχει. Αρβερνά, ο κύριος Ξάνθος ρωτάει, στην τελική ανάλυση η απάντηση που δίνεται στον κύριο Ξάνθο δεν αφορά, δεν είναι κάτι που εμείς δεν θέλουμε ποτέ να αφήσουμε να αναπάντητο ένα ερώτημα, αλλά το ερώτημα που βάζει ένας πολίτης που τον ενδιαφέρει προσωπικά φυσικά και έχει την απέστα να το απαντήσει. Τώρα ο κύριος Ξάνθος αναφέρεται στο πρόγραμμα έργων, αλλά δεν πειράζει και φυσικά τον πείραξαν όπως και τον κύριο Παπαστασίου βλέπω εδώ πέρα. Αυτό το πράγμα της νήσου του χωριού. Η απάντηση είναι αυτή. Πράγματι είχε ξεκινήσει μια δουλειά εκεί πέρα, η οποία κρίθηκε ή κατακρίθηκε. Αυτό ήταν ένα θέμα μιας παλιάς ιστορίας. Τέλος πάντων όμως είναι από μια μεριά φτιαγμένα. Δεν είναι έτσι και από μια μεριά φτιαγμένα. Δεν είναι να πεις ότι είναι θέματα τώρα από την συνολική ανάλυση. Έτσι δεν θα κάτσουμε τώρα να πούμε αν είναι καλά, δεν είναι καλά. Έτσι είναι. Δεν είναι πλεονασμός, κύριε Δήμαρχε. Η πραγματικότητα είναι ότι από μια πλευρά είναι τα στρογγύλια που λέτε εσείς. Άμα δεν σας άρεσε, γιατί δεν τα καλά. Δεν τα λέω εγώ. Εντάξει, όπως τα αναφέρουμε εδώ. Δεν τα χαλάτε λοιπόν από τότε, από εκεί τα χρόνια. Τέλος πάντων, λέω παραπέρα. Αυτό που σας είπε η κυρία Δήμαρχος. Δόθηκε εντολή στην κυρία Τάσου πριν φύγει για το Λουξεμβούργο να κάνει ολοκληρωμένη μελέτη παρέμβασης στον κεντρικό οδικό άξονα των άλλων παιδιών. Πραγματικά έκανε τη μελέτη, η μελέτη είναι έτοιμη. Θέλει 800.000 ευρώ για να γίνει ο δρόμος αυτός και φυσικά δεν υπάρχει. Εφόσον βέβαια βρεθεί κάποιο πρόγραμμα ανάπλασης που δεν τρέχει αυτή τη στιγμή, μακάρι να υπάρξει. Να γίνει κάτι. Όμως θα είμαι παιδινά. Και θυμάμαι και εγώ παλιότερα εδώ τις αναπαραθέσεις που είχαμε. Δεν έχω να αποφασίσει ποτέ τι θέλω. Τι θέλω για να κάνω παρέμβαση στον δρόμο. Άσφαλτο δεν θέλω. Είμαι. Πρακόστρωτο το Κατερίνη, όχι ιδέ. Το αποτέλεσμα, τσιμέντα. Και μάλιστα με λακκούβες και μάλιστα το μοναδικό χωριό από τα τουριστικά τουλάχιστον χωριά μεγάλα της περιοχής που έχει άσχημο εσωτερικό οδικό δίκτυο. Γιατί ποτέ δεν μπόρεσε να βρεθεί η χρυσή τομή και να αποφασιστεί τελικά τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να γίνει. Παρ' όλα αυτά κάναμε παρεμβάσεις στα νοπαιδινά.
και στον δρόμο κάναμε. Αυτό που λέτε, δεν ζητήσαμε να πάτε στην πρόεδρο να το πάρετε, είναι γιατί δεν βρέθηκε στο Δήμο. Δεν έκανε εκείνη τη χρονιά. Τώρα πώς έγινε και τι έγινε, ξεχάστηκε και δεν ξέρω τι. Αυτό το νόημα είχε η απάντηση. Αν ήταν η άλλη χρονιά, φυσικά και υπάρχει το τοπικό πρόγραμμα. Δεν υπάρχει καμία έτσι, με την πρόεδρο κάποιο ζήτημα, κάποιο πρόβλημα. Υδρογονάνθρακες, 9/10 Άνω Πηδυνά, το Δήμο Κουσαπών, μεγάλη συγκέντρωση, πράγματι. Όμως, κύριε Αναστασίου, θα πρέπει να δούμε και από τους διαργανωτές και από το Δήμο τι προηγήθηκε. Θυμάστε πάρα πολύ καλά εδώ ότι στη συνάντηση, στην απόφαση που πήραμε, αναφέραμε ότι θα γίνει ενημερωτική συνάντηση με τη συμμετοχή όλων των πλευρών. Συμφωνήσαμε πάνω. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια επόμενη συζήτηση, ανακοινώθηκε εδώ ότι αυτή η συνάντηση θα γίνει στις 9 Δεκεμβρίου στο Συνεργατικό Κέντρο των Άνω Πεδινών. Ήδη τις προηγούμενες μέρες, πολύ πιο πριν, υπήρχε η διαδικασία από το Δήμο για την εξέβρεση των ομιλητών εκείνων που θα έπρεπε να είναι σε μια ενημερωτική συνάντηση. Και ενώ γινόταν όλα αυτά και ερχόμαστε σε επικοινωνία και με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, με το ΙΓΜΕ, με το Τεχνικό Επιμελητήριο, το Τεχνικό Επιμελητήριο κλπ. Και με τους καθηγητές και άλλους από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και από την Greenpeace και ούτω καθεξής, ένας από τους τέλος πάντων της κίνησης, ο οποίος και εδώ παρουσιάστηκε ως συζητητής, ο κύριος Τσακίρης, συναντήθηκε στην Αθήνα με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και με πήρα τηλέφωνο και ο Γενικός Γραμματέας και ο ίδιος Τσακίρης ότι θα αναβληθεί η συγκεκριμένη συζήτηση και θα γίνει μετά τις γιορτές του Χριστουγέννου, επί του νέου έτου. Και σε αυτή τη συνάντηση θα συμμετέχει και εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και άλλοι εκπρόσωποι της πολιτείας και η ίδια η εταιρεία και αυτός ο οποίος ο Καλιαμπάκος, ο οποίος έχει συντάξει τη μελέτη, τη στρατηγική μελέτη για τους υδρογονάνθρακες και όλοι οι υπόλοιποι και οι συγκεκριμένοι που ήταν στις 9 Δεκεμβρίου στα Άνω Πηδυνά. Έτσι λοιπόν συνονιθήκαμε και οι δύο πλευρές. Και μου λέει ο κ. Τσακίρης, ξέρεις κάτι δήμαρχε, μετά από την άλλη μέρα, επειδή αυτοί οι άνθρωποι τους είχαμε καλέσει και έχουν κανονίσει να βγουν στην περιοχή εδώ πέρα, τώρα εμείς θα μαζευτούμε εκεί να πούμε κάποιες κουβέντες. Για ενημέρωση όσοι θέλουν να ακούσουν. Και μάλιστα είπαμε ότι δεν μπορεί επίσημα ο Δήμος να συμμετέχει σε αυτή τη σύσκεψη όταν έχει κανονίσει, όλοι μαζί έχουμε κανονίσει και με το Υπουργείο, να έχουμε μια συνάντηση αυτού του επίπεδου μετά τις γιορτές. Αυτή ήταν η απουσία του Δήμου από τα Άνω Πηδυνά. Τώρα το τι έκαναν οι άνθρωποι, κίνησε αυτή και πολύ καλά κάνουνε και καμία αντίρρηση και οι απόψεις είναι απόψεις και σεβαστές και οτιδήποτε, αυτά όλα θα τα δούμε φυσικά γιατί έχει πάρει μεγάλη έκταση το θέμα και καλώς πήρε. Θα τα δούμε βέβαια και στη συνάντηση, την επίσημη, να το πω όχι επίσημη, τη συνάντηση η οποία θα γίνει υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και του Δήμου και των κινήσεων πολιτών. Δεν έχετε καταλήξει. Όχι, γιατί περιμένω τον Υπουργείο Περιβάλλοντος. Τώρα, στις πρώτες ενάτου που λέτε για τον Φορέα Διαγέννηση, πραγματικά ήρθαν από την εταιρεία, τη συγκεκριμένη εταιρεία, την Ενέργεια, όλοι, προσέξτε, στην συνεδρίαση η οποία γινόταν στο Φορέα Διαγέννησης, πήγα εκεί μαζί με την κυρία Ράπτη. Καθίσαμε, όταν έγινε η πρώτη συζήτηση, δεν κατέληξε η συζήτηση, συνεχίστηκε. Φύγαμε, δεν θυμάμαι για ποιο λόγο. Η μερίδα ήταν εδώ, νομίζω. Η μερίδα ήταν εδώ, κάτι ήταν, θα σου πω ακριβώς τι υποχρέωση είχε ο Δήμος. Φύγαμε από τη συνεδρίαση αυτή, η απόφαση λήφθηκε, επειδή ήμασταν αρχικά εκεί, γι' αυτό και είμαι παρόν. Δεν έχω ξεγελάσει κανένα. Γι' αυτό και αναγράφεται παρόν στην. Το είπα νομίζω, αλλά δεν θυμόμουν για ποιο λόγο.
Θα τα δούμε, κύριε Πρόεδρε. Για ποιο λόγο διαψεύδεστε? Δεν διαψεύδεστε. Μόνο διαψεύδεστε. Δεν θυμάμαι ακριβώς τη συνάντηση, ακούστε κάτι. Δεν θυμάμαι ακριβώς, θα το δω και θα πω εδώ τι ακριβώς ήταν στην πρώτη Σεπτεμβρίου. Για ποιο λόγο είπα ακριβώς ότι είναι καταγεγραμμένο. Τώρα, λοιπόν, ακούστε κάτι. Πάμε στο θέμα της πλατείας των Ασπραγγέλων και για το ΕΣΠΑ και ό,τι άλλο είπατε. Κοιτάξτε, το συνέδριο της ΚΕΔΕ είναι 30, 1 και 2. Ουσιαστικά, η 30 μηνός ήταν η πρώτη εναρτήρια κλπ. Στη μία ήταν οι θεματικές συζητήσεις και ενότητες. Στις 30 το βράδυ έγινε η μεγάλη θεομηνία. Την πρώτη του μηνός δεν πήγα καθόλου στο Κρασεράι. Εντάξει, μάλιστα ο δήμαρχος Πάργας που ήταν και εισηγητής, επειδή έγινε και θέμα πλημμύρες στην Πάργα, τον κεράπνωσα από τα μέσα ενημέρωσης, και αυτός υποτίθεται ότι καθόταν στο συνέδριο και δεν πήγε στο διαβούλιο. Δεν του λέω ότι δεν πήγα για να μην μου πούν γιατί δεν πήγες, δεν ήταν και σωστό και πρέπει. Και διότι εκείνη την ημέρα γινόταν ο χαμός στην περιοχή, δεν ξέραμε ακριβώς το τι γίνεται, πού και πού είχαμε προβλήματα. Τώρα, για την πλατεία των Ασπραγγέλων. Αυτό είναι πάλι στις 2 του μηνός. Έτσι δεν είναι. Με είπατε εσείς ότι στις 2 του μηνός ήταν αραγμένα τα μηχανήματα κλπ. Ξεχνάμε ότι οι χειριστές του Δήμου, δηλαδή οι οκτάμινοι ξεκίνησαν 1η Δεκεμβρίου. 1η Δεκεμβρίου ήταν και Σάββατο. Δεν ήρθαν καν. Μάλιστα ήρθε ο κύριος Τσούμπρης, πώς λέγεται, ήταν στην Κλεβαδιά, τον πήρα τηλέφωνο, του είπα ρωτάει μου το έχει, του είδε στο μηχάνημα καθόλου και εδώ την προηγούμενη μέρα, και όταν στο μηχάνημα δουλεύει, λέει τώρα θα δουλεύει. Λέω σε παρακαλώ πάρα πολύ, πάρ το μηχάνημα και πήγαινε στον Αστρόλαγο, στο ρέμα του μεγάλου Σκαλοντά κάτω, που είχε κόψει το δρόμο, το ρέμα. Και μάλιστα πήγε αυτός ο άνθρωπος, ήρθε, πήγε, νύχτωσε, δεν μπορούσε να δει, μας πήρε τηλέφωνο ότι δεν μπορώ να ξαναγυρίσω πάλι πίσω, δεν βλέπω, σας λέω παραδείγμα τώρα για να δούμε. Λοιπόν, και ο Τάσος ο Νίκης, και μάλιστα αγκαρέψανε το βράδυ εκείνο γιατί δεν είχαμε πιο να βρούμε περιοδιακού, να τον φέρα πάνω, δεν μπορούσε να γυρίσω άνθρωπο. Τώρα, μιλάτε τώρα για μια υπόθεση με τα φύλλα της πλατείας Ασπραγγέλων. Σας είπε ο κύριος Αντίμαρχος ότι εδώ πέρα έγινε. Τώρα, αν ξεβούλωσε, παρακάτω ένα σουγητός εκείνη την ημέρα, κοιτάξτε τώρα, σε μια μεγάλη τέτοια θεομηνία που πλήγησαν αρκετοί, που είχαμε προβλήματα με σπίτια, που είχαμε προβλήματα με δρόμους. Τώρα εντάξει, δεν θεωρώ ότι το θέμα του πλατείας των Ασπραγγέλων ήταν και τόσο σοβαρό. Όταν προβλέψαμε και ανοίξαμε και κάπου όλο τους οχετούς και τους τάφρους μέχρι κάτω. Γιατί αλλιώτικα εδώ πόσες πλημμύρες έχουν γίνει. Έτσι. Τώρα σε αυτά που είπες, επειδή αναφέρατε για το ΕΣΠΑ κλπ. Θα το δούμε. Μακάρι να είναι έτσι όπως τα λέτε, θα το δούμε. Δεν ξέρω ακριβώς. Εκείνο το οποίο μέχρι στιγμής τουλάχιστον ξέρω είναι ότι υπάρχει περίπτωση να ενταχθούν. Όχι, ακόμα δεν έχει βγει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, τώρα για τον Ατούρα που λέτε δεν ισχύει εντός των οικισμών, αναπλάσεις εκτός, όχι εντός. Και σε ό,τι αφορά για την κυρία Στουριάδο που είπατε για τις ορεινές περιοχές, ξέρω το ακριβώς το τι υπόθηκε, διότι συμμετέχω στην Επιτροπή των Ορεινών Περιοχών και είχα την εισήγηση, άσε που την είχαμε διαμορφώσει από την ΟΟΚΟ γρηγορότερα. Λοιπόν. Για την επίσκεψη και τη συλλάγηση σας το πήγε ο Δήμαρχος. Για το τσεφύρο μου και τους νετρόφους που είπατε, αν είπατε τους νετρόφους για τις αγιδράδες κλπ. Έχω να πω το εξής. Υπάρχει ζήτημα. Ζήτημα αν ο Δήμος έχει το δικαίωμα να αποφασίσει για την επιβολή προστίμου σε κτηνοτρόφους, οι οποίοι βόσκουν αυθαίρετα σε περιοχές που ο ΠΚΠ τους έχει κατατάξει. Σύμφωνα με την νομοδότηση που έχουμε την τελευταία
από την αποκεντρωμένη, δεν έχουμε το δικαίωμα. Και πολύ φοβάμαι αυτό το αλαλούμ θα μας βγει σε μεγάλο κακό. Ναι, ήδη με την περίπτωση πανταζή μας αναφέρουν αυτό και θέλουμε να κάνουμε προσφυγή τώρα. Εμείς. Ότι δηλαδή, σαν να μας λέει δεν έχει το δικαίωμα. Του πω έτσι απλά. Δεν έχει το δικαίωμα. Γιατί εμείς είμαστε εκείνοι που δεν κάνουμε την κατανομή των προσκοτόπων κλπ. Και γι' αυτό και ένα θέμα το οποίο έχει την ζωή του Ιδιού Πάσχος, που είχαμε από την προηγούμενη περίπτωση για επιβολή προστίμου σε κτηνοτρόφους εκεί στο κτηνοτρόφο στο Τσεφέρογο και πάλι με την περίπτωση Πανταζή, γι' αυτό και δεν ήρθε η σαν τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί αν δεν λήξει το θέμα αυτό με την αποκεντρωμένη, νομίζω ότι θα συζητάμε μόνο για να συζητάμε. Δεν έχω κάτι άλλο, αν θέλετε, απαντώ όπου νομίζω ότι άφησα κενό. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα, τρία πραγματάκια. Ένα για τον Πανταζή που είπε και γενικά για τον Πανταζή. Ήμουν σε μια επιτροπή που είναι στην περιφέρεια και ήταν ξεκάθαρο όπου έχουν οριστεί από τον Πινγκεπέδη στην περιφέρεια μπορούν να είναι να πάρουν χωρίς να μπορεί να του κάνει κανένα τίποτα. Έτσι μα είπαν και από την Υπουργεία από την Αθήνα που πανέρχουν. Τώρα αυτό είναι κακό για τον Δήμο. Αυτό είπα και εγώ και μόνο αντίθετο με την επιτροπή εκεί. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια, αυτό είναι ο νόμο. Ότι μπορούν να είναι να πάνε να προσκύσουν και που το έχουν οριστεί. Κακό. Δεύτερο. Για έχεις το πριν την επιβολή προστίμων έγινε αυτό. Πριν την επιβολή. Λοιπόν, δεύτερο. Για τα μαγαζιά τα οποία έχουν νοικιάσει ο Δήμος. Είμαι ξεκάθαρο αυτό. Όλοι που τα νοικιάζουν πρέπει να πληρώνουν την πρέπει να πληρώνουν το ρεύμα. Γιατί αυτό που είπε και ο Πάνος είπε δεν πρέπει να πληρώνει κανένα. Και δεν είναι αυτό ότι δεν το ξέραμε κύριε Δήμαρχε, το ξέραν ήδη που έχουν νοικιάσει τα μαγαζιά. Το ξέραν ήδη. Δεν μπορεί μέχρι ένα διάστημα αυτό που είπε ο κ. Ζούσκας να πληρώνει την νίκη κυρία Σεμέντη και ένα διάστημα να μην το πληρώνει. Δηλαδή τι κάνουμε τώρα, την Παλαβή. Δεν πλήρωσε ποτέ. Ακόμη χειρότερα. Έχουμε και άλλο πρόβλημα σε αυτό. Αυτό που σα είπα και την άλλη φορά για να πρόσθετε το κόστο του Φαμποράρι είναι αυτό που σα είπα. Επειδή ο μετρητή του Φαμποραρίου δεν ήταν και είναι το πρόστιμο 300 ευρώ, θα έρθει εδώ να σα το πω. Του ήρθε πρόστιμο γιατί ο μετρητή τη ΔΕΗ δεν λειτουργούσε όλα τα χρόνια που είχαμε νοικιασμένο. Το αν δεν λειτουργούσε, περίμενε. Το αν δεν λειτουργούσε, είναι ευθύνη της ΔΕΗ. Όταν το είχε, ήταν με την ευθύνη. Με άλλο τρόπο. Να έτωνε κάτω από την υποχρέωση, είσαι πάνω το βρήκα. Και ένα τρίτο πράγμα γιατί για τον καταβολισμό που έγινε στην Βουβούσκη. Είχαμε ανταμώσει και στο Μιλουτάκι να μην κάνει και δήμαρχη. Ήταν ξεκάθαρο ότι αυτά τα λεφτά τα πλήρωσε η κοινωνία. Τα πλήρωσε στου μηχανικού και έγινε έργο. Έγινε έργο μια φορά και τώρα θα το πλήρωσουμε δεύτερη φορά και λυπάσει. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αλλά φταίμε κι εμεί σαν Δήμο γιατί και η προηγούμενη δημοτική αρχή και εμεί τώρα έπρεπε, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, πιστεύω ότι ήταν εύκολο με κάποιο μηχανικό να πάνε να μετρήσουν τα έργα που έγιναν και δεν πληρώνουν την τίμηση. Αλλά αν γινόταν αυτό, κάποιοι θα σα πει το πέσει παραλάβα τα έργα, μπορεί να βρίσκεται την πελιά του, αλλά πρέπει να προσέχουμε τι παραλάβε που γίνονται και ξέρω. Εγώ αυτό έχω να πω ότι είναι το πρώτο. Δεν τα φέρανε, εγώ τα φτιάξανε εκεί. Δεν τα φτιάξανε, συγγνώμη. Όχι, όχι. Για να πληρωθούν γιατί είχε γίνει, είχαν βγει από το πρόγραμμα και είχε βγει κύριε Δήμαρχε, γίναν τα εργάκια, πληρώθηκε σε άλλο όνομα μηχανικό, το ίδιο εργάκι. Αυτό έγινε. Το πρώτο είναι για τις καριές. Στις καριές, κύριε Πρόεδρε, φαίνεται ευθύνη διότι δεν αποδίδεται ακριβώς η απόφαση του ΔΠΔΕΔΕΔΕ με αυτά τα οποία αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα. Εδώ λέει ο κύριος Δήμαρχος, αλλά πριν υπογραφεί η σύμβαση και θα γραφεί ως όρος στα πρακτικά ότι θα πληρωθεί το ανοίξιο. Και λέει και πάλι. Εδώ έπρεπε να γραφεί έτσι. Τελεία και πάγμα είναι αυτό. Φαίνεται ευθύνη, κύριε Πρόεδρε. Ακεραία την ευθύνη φαίνεται εσείς. Και το δεύτερο, κύριε Δήμαρχε, για εσάς, είπατε προηγουμένως για τον κύριο Στεφάνη. Λοιπόν, επειδή τα φερέφωνά σας και ειδικότερα εδώ σας Πραγγέλος περιφέρονται στα καπενεία και ξέρεις τι λένε. Τον έδιωξε ο Παπαναστασίου γιατί το έκανε αγωγή. Ο Παπαναστασίου, το λέω πάλι, ξεκάθαρα έκανε γιατί χρωστούσε. Γιατί κύριε Δήμαρχε, όταν ο κύριος Στεφάνου ήρθε και έκανε ρύθμιση, δεν άρατε την αγωγή. Να πάτε και να πείτε ότι ο κύριος Στεφάνου πλέον έκανε ρύθμιση.
Ο άνθρωπος πληρώνει κανονικά, τα πληρώνει μέχρι σήμερα κανονικά. Πληρώνει. Ναι. Επί των ημερών μου, επί των ημερών μου, λέω ότι δεν ήθελε να κάνει ρύθμιση. Όταν έκανε ρύθμιση, εσείς γιατί δεν πήγατε να πείτε ότι κύριε δικηγόρε, εδώ πέρα σταματάω την αγωγή. Δεν είχατε δικαίωμα. Γιατί δεν είχατε δικαίωμα. Αφού έκανε ρύθμιση. Πώς δεχτήκατε. Άρα είναι παράνομο αυτό το οποίο κάνατε εσείς. Κάνατε τη ρύθμιση. Από τη στιγμή έπρεπε να πείτε στον κύριο Στεφάνου ότι κύριε Στεφάνου, εδώ πέρα τρέχει η αγωγή. Κακό. Οπότε δεν μπορώ να σου κάνω ρύθμιση. Κακό του κεφαλιού του έκανε γιατί με τη ρύθμιση φάνηκε ότι πράγματι αποδέχεται αυτό το οποίο κατηγορείται. Αυτά τα δύο από τη στιγμή που κάνατε ρύθμιση. Εγώ δεν έκανα. Και. Εκκλησιάστηκα, δεν ναι. Έχω την εντύπωση δήμαρχε ότι γίνεται το δικαστήριο. Απλά και μόνο ότι ο εκπρόσωπος του Δήμου λέει ότι ο κ. Στεφάνο Τάδε έχει μπει σε ρύθμιση, άρα δεν... Άρα θα έπρεπε και δικαστική διακόπωση να είναι υπέρ του κ. Στεφάνο. Πόσο πήρε το δίκτυο. Εσείς έκανε τον κ. Καμπερίδη, ή ποιος έκανε τον κ. Καμπερίδη. Γι' αυτό υπήρχε δικαστική διακόπωση. Και μετά, κύριε Παπαναστασίου, δεν είναι απαιτείται του Δημοτικού Συμβουλίου το να δίναμε αυτή την παράταση όπως ετήθηκε και φέρατε εσείς το θέμα για συζήτηση του κ. Στεφάνου κατόπιν δικαστικής αποφάσεως. Τα ξέρετε αυτά, αλλά να φέρετε μετά για τις 6 δικηγόρους. Δεν έπρεπε καν να το φέρετε θέμα. Γιατί? Άμα το σκεφτείτε λίγο. Γιατί? Έπρεπε να φέρουμε θέμα για παράταση για τον κ. Στεφάνου ενώ υπήρχε δικαστική απόφαση. Και επειδή δεν είχατε. Γιατί εμείς. Γιατί κοίτα. Μα κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Είναι όπως όλα τα θέματα τα φέρνουμε πρόχειρα. Λοιπόν, εμείς δεν λέμε. Καταρχήν. Πρέπει να θυμάστε κύριε Πρόεδρε, με προκαλείτε τώρα και πρέπει εγώ προκαλείτε εγώ τον δικηγόρο να βρει και τον ομολογό και μου λέει πάρτε στις απόφασεις και είμαι ο τελευταίος ο οποίος δεν θα δεχτώ οποιαδήποτε δικαστική απόφαση. Εδώ ο άνθρωπος δεν ήθελε να μην ακολουθήσουμε, ήθελε απλώς και μόνο να πει το Δημοτικό Συμβούλιο και να πάρει την ευθύνη αυτό, οπότε ο Δήμαρχος. Δεν ξέρω γιατί τι έγινε. Τι έγινε. Το έχεις και το έχεις παρατυπήσει εθνικά. Δεν είναι το ίδιο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εδώ πέρα δεν είναι το ίδιο. Σε κάθε Δημοτικό Συμβούλιο από 10 παρατυπίες κάνει. Μην τα βάζετε στο ίδιο σακί. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Πώς δεν είναι το ίδιο. Εμείς τι θα λέγαμε. Θα λέγαμε ότι ώσπου να πάρει τα πράγματα του άνθρωπος θα καθίσει μέχρι τις 10 του μηνός. Και τι έγινε. Δεν είναι το ίδιο. Α, δεν είναι το ίδιο, βέβαια. Δεν υπάρχει το. Όλο δεν είναι θέμα. Ωραία. Να κάνω δύο ερωτήσεις. Ναι, να κάνω δύο ερωτήσεις. Βασιλέ, Δήμαρχε, μια και είπατε για θεομηνίες. Το πρόβλημα επιδεινώθηκε στη γέφυρα αυτή τη θεομηνία. Ποια γέφυρα, πάτε. Κάτω στο ποτάμι, εκεί που είπατε. Ναι, ναι. Επιδεινώθηκε το πρόβλημα. Ναι. Επιπλέον και η προηγούμενη γέφυρα που είναι στη Μέστερη και εκείνη θα πέσει. Γιατί τα νερά κόψαν τον δρόμο και αρχίζουν και τρώνε και τη γέφυρα εκείνη. Ακούω εκείνη το μηχάνημα. Δεν είναι δύο γέφυρες στην αγωνική περιοχή Καρδιά. Ναι, ακριβώς, ναι. Λοιπόν, έγινε μετά από τις θεομηνίες, σε συνάντηση που είχαμε στην περιφέρεια, μπήκε το θέμα. Η περιφέρεια θα δείτε τώρα εδώ, χρηματοδότηση του Δήμου, με 20.000 ευρώ για την αποκατάσταση των ρηχτών πάνω από χωριό, για να μην πλημμυρίσει το χωριό, γιατί ήδη ο ένας ο ρηχτός έχει μπαζωθεί, το ξέρετε, έτσι, πάνω από χωριό. Και συζητήθηκε το θέμα... Από εκεί που θα πάρουμε για χαλίκια, δεν πάρουμε. Τι να πάρουμε. Χαλίκια. Εντάξει, δεν ξέρω. Πάντως θα γίνει αποκατάσταση, υπάρχει ένα ποτήριο του 20.000 ευρώ, το οποίο θα το δείτε τώρα σε αναμόρφωση θα μπει. Και για την γέφυρα στο ΝΕΚΑ, στην ΝΕΚΑ, δόθηκε εντολή για τις τεχνικές υπηρεσίες να το ξαναδούν. Είχαν πάει μια δόση εκεί. Είπαμε λοιπόν ότι υπάρχει πρόβλημα, θα το ξαναδούν οι τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Για την άλλη γεφυρούλα μάλλον μπροστά λες. Ναι, είναι μπροστά, ναι. Δεν είπαμε για αυτή, εντάξει, θα το δούμε όταν πάθει και θα το δούμε. Καλύτερα να προλάβουμε παρά να παίρνω μετά. Όπως είπε και ο Δήμαρχος στην αρχή, έχουμε 4 βήματα εκτός υπηρεσίας διάκρισης.